Τώρα πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Γιώργο Νικολακόπουλο μαζί με τον Κωνσταντίνο τον Μαραβελίδη. Καλησπέρα κύριε Νικολακόπουλε. Καλησπέρα κύριε Καντώνα, καλή χρονιά. Σας ευχαριστούμε θερμά που είστε κοντά μας απόψε, αυτό το βράδυ. Γιατί πέρα από αυτά τα ωραία που βλέπουμε, υπάρχει και η σκληρή πραγματικότητα και ο κόσμος πρέπει να ενημερωθεί για το τι ακριβώς πρέπει να προσέξει για τα κόκκινα δάνεια και για όλα αυτά που θα συζητήσουμε. Αρχής γενομένης βέβαια από την προστασία της πρώτης κατοικίας, γιατί θέλω να μας πείτε εάν τελικώς είναι επαρκής, γιατί βλέπουμε ότι τα πολιτικά κόμματα μαλλιοτραβιούνται, για να το πω έτσι λαϊκά, μετά φυσικά και από την τροποποίηση που είχαμε με τον νόμο Σταθάκη, τι ακριβώς γίνεται, αν, ξαναλέω, υπάρχει προστασία της πρώτης κατοικίας. Να ξεκινήσουμε πολύ, με αυτό. Πολύ εύστοχα τα θέσατε, κυρία Καντώνα. Καταρχήν να ξεκινήσω να τις συνδυάσω τις ευχές και να πω αυτό που μου είπαν τα παιδιά μου, να μην ξεχάσω. Να ευχηθούμε το 2018 να έχουμε λιγότερη φτώχεια, ειρήνη. Σωστά. Και οι πτωχοί να προσπαθήσουν να έχουν καλύτερες δουλειές και να σώσουν τα σπίτια τους. Το συνδυάζω αυτό διότι δυστυχώς το 2018 ξεκινάει με αρνητικούς ιονούς, ξεκινάει με μια έναρξη, με μάλλον μια συνέχιση της έναρξης των πληστηριασμών, ηλεκτρονικούς και με φυσική παρουσία, κυρίως ηλεκτρονικούς όμως, που δεν έχουν σταματήσει να προσδιορίζονται. Ήδη για τον Ιανουάριο είναι προσδιορισμένοι αρκετοί πληστηριασμοί, ακόμα και πρώτης κατοικίας, ακόμα και για ποσά αξίας πρώτης κατοικίας, κάτω των 300.000 ευρώ. Αυτή την εβδομάδα αυτό. Δεν θα έχουμε όμως, νομίζω, ηλεκτρονικούς. Κάνω λάθος, Κωνσταντίνε. Δεν άκουσα, κύριε Καντώνα. Αυτή την Τετάρτη δεν θα έχουμε, νομίζω. Μέχρι από την άλλη εβδομάδα και μετά. Ακριβώς. Θα συνεχίσουμε. Ακριβώς. Έχουμε κάνει ένα διάλειμμα λόγω των. Από την άλλη εβδομάδα. Εγώ έχω συγκεκριμένα στο γραφείο μου πληστηριασμούς προσδιορισμένους για τέλος Ιανουαρίου. Και φυσικά δεν υπάρχει μια νομοθετική πρόβλεψη που να ενισχύει και να απαγορεύει τους πληστηριασμούς για τις 300.000. Θυμίζω ότι αυτό είναι το όριο. Σύμφωνα με την προφορική, τη συμφωνία κυρίων της κυβέρνησης με τις τράπεζες. Έτσι λοιπόν έχουμε μια διαδικασία όπου κινδυνεύει ο δανειολήπτης να χάσει το σπίτι του και για να έρθω πιο συγκεκριμένα στο ερώτημά σας, ο νόμος Κατσέλη για να λειτουργήσει προστατευτικά για το δανειολήπτη πρέπει να συντρέχουν πάρα πολλές προϋποθέσεις, γιατί με τον νόμο, με την τροποποίηση Σταθάκη, όπως σωστά επισημάνατε, έχει αυστηροποιηθεί, είναι πολύ δύσκολες οι προϋποθέσεις. Και σε κάθε περίπτωση το πρώτο που θα μπορούσα να επισημάνω στον δανειολήπτη που προσφέρει στον νόμο Κατσέλη είναι ότι θυσιάζει με αυτόν τον τρόπο οποιοδήποτε άλλο ακίνητο έχει πέρα από την πρώτη κατοικία. Μάλιστα. Δηλαδή πάμε σε μια διαδικασία όπου το σπίτι στο χωριό, το κληρονομικό, το μικρής αξίας, το εξαδιαιρέτου πολλές φορές θα κινδυνεύσει να βγει στον πληστηριασμό, διότι ο νόμος προβλέπει ρητός ότι μέχρι τέλος του 2018 οποιοδήποτε άλλο ακίνητο έχουμε πέρα από την πρώτη κατοικία θα πληστηριαστεί, θα ρευστοποιηθεί με τη διαδικασία της πτώχευσης, δηλαδή τον ορισμό συνδίκου κτλ. Μετά την 31η 12 του 2018, τι γίνεται, κύριε Νικολακόπουλε, έχουμε, θέλω να πω, κάποια εικόνα του πώς θα. Κυρία Καντώνα, είστε πολύ ενημερωμένοι. Το δεύτερο που θα έλεγα, ότι ακόμα και αν θεωρήσουμε ότι το 2018, όπως είπαμε, αρχίζει με κακούς ιονούς, το 19 θα είναι τουλάχιστον πολύ. Τουλάχιστον το 18, και σε αυτό, μπορεί να μας βοηθήσει και ο Κωνσταντίνος που τα παρακολουθεί πολύ καλύτερα από μένα. Τουλάχιστον κουτσά στραβά, για να το πω έτσι, μέχρι το 18 υπάρχει αυτό το πλαίσιο. Από εκεί και πέρα, τι γίνεται. Ακριβώς, κυρία Καντώνα, έχουμε μια διαδικασία που, εν πάση περιπτώσει, δικαστικώς θα πάμε στο δικαστήριο. Θα πιστεύω ο δικαστής θα σταθεί στο ύψος του και θα δημιουργήσει μια κατάσταση ευνοϊκή για τον δανειολήπτη, ακόμα και αυτόν που έχει ένα δεύτερο ακίνητο ή που τα εισοδήματά του μπορεί να βελτιωθούν, αλλά εν πάση περιπτώσει θα του βγάλει μια δόση βιώσιμη και πιστεύω θα τον προστατεύσει. Μάλιστα. Εάν καταργηθεί ο νόμος Κατσέλη μετά το τέλος του 2018, θα είναι απροστάτευτοι όλοι αυτοί οι δανειολήπτες. Και το τονίζω αυτό ότι θα είναι απροστάτευτοι, διότι θα έχουν χαθεί και όλες οι άλλες προθεσμίες που έχουν τα ένδικα μέσα, δηλαδή οι ανακοπές κατά των διαταγών πληρωμείων. Να σα ρωτήσω κάτι. Τώρα, ακούμε συνέχεια ότι έρχονται 120 δόσεις για εφορία και ταμεία μέσα στο 2018, από το Φεβρουάριο. Η ρύθμιση των χρεών δεν μπορεί να σταματήσει τα αναγκαστικά μέτρα ίσπραξης, να βοηθήσει κάποιους να σώσουν το σπίτι τους από κατάσχεση και πληστηριασμό. Πολύ σωστά το λέτε, γιατί αυτό πρέπει, είναι το λογικό, είναι το νόμο, είναι αυτό που πρέπει να γίνει. Θυμίζω ότι από 3 Αυγούστου ξεκίνησε ο εξοδικαστικός συμβιβασμός, ο νέος νόμος. Ξεκίνησε με τις βιώσιμες επιχειρήσεις και λογικά θα επεκταθεί και στους ιδιώτες, που ακόμα δεν έχει επεκταθεί. Σε αυτή την περίπτωση, τη στιγμή που μπαίνουν όλες οι οφειλές, όπως σωστά είπατε, και τα ασφαλιστικά ταμεία, 120 δόσεις που θα γίνουν για την εφορία κτλ., θα πρέπει να υπάρχει μια ανάλογη ρύθμιση και για τις τράπεζες,
εύκολη και αποδεκτή από τις τράπεζες. Το τονίζω αυτό, διότι αυτή τη στιγμή ο εξωδικαστικός συμβιβασμός δεν είναι υποχρεωτικός για τις τράπεζες. Άρα, αν θέλουν τον ακολουθούν, αν θέλουν τον μποϊκοτάρουν. Μέχρι στιγμής, χιλιάδες επιχειρήσεις που έχουν υποβάλει αιτήσεις για να μπουν στον εξωδικαστικό συμβιβασμό δεν έχουν δει φως στο τούνελ, βρίσκονται ακόμα σε μια αναμονή. Γιατί? Γιατί δεν υπάρχει υποχρεωτικότητα από την πλευρά των τραπεζών. Λοιπόν, δεν έχουμε πολύ χρόνο και θέλω να με συγχωρήσετε και οι δύο. Θέλω να πούμε κάτι τελευταίο, κύριε Νικολακόπουλε. Τι συμβουλεύετε τον κόσμο που μας παρακολουθεί για το πώς μπορεί να προστατεύσει το σπίτι του? Πολύ σύντομα, γιατί μας πιέζει ο χρόνος. Τρία πολύ σύντομα πράγματα. Το πρώτο είναι να εξαντλήσει κάθε συμβιβαστική προσπάθεια με την τράπεζα. Ευτυχώς, το τελευταίο χρονικό διάστημα, για να πούμε κάτι αισιόδοξο, οι τράπεζες βάζουν νερό στο κρασί τους, προχωράνε σε καλές ρυθμίσεις. Δεύτερον, φυσικά και στη διαδικασία της συμβαστικής επίλυσης να υποβάλει αιτήματα εγγράφως για να υπάρχουν τα αποδεικτικά στοιχεία. Δεύτερον, να μην χάνει τα δικαιώματά του, αν του κοινοποιηθεί διαταγή πληρωμής, να ασκεί ανακοπές, ακόμα και αν τον εφησυχάζουν, διότι αλλιώς τελεσιδική απέτηση και δεν μπορεί να έχει όπλα. Και ένα τρίτο, εάν έχει τις προϋποθέσεις να προσφύγει στον νόμο Κατσέλη. Μάλιστα. Δηλαδή, του λέτε να έχει ένα καλό δικηγόρο. Να σας πω, δυστυχώς είναι απαραίτητος ο καλός δικηγόρος, αλλά πρώτα ας εξαντλήσει συμβαστική προσπάθεια και μόνος του για να γλιτώσει τα δικαστικά έξοδα. Πάντα το τονίζω αυτό. Ο καλύτερος συμβιβασμός είναι ακόμα και ο λιγότερο αποφελής, αλλά να αποφύγουμε τα δικαστήρια. Λοιπόν, ευχαριστώ θερμά τον κύριο Γιώργο Νικολακόπουλο που ήταν κοντά μας. Καλή χρονιά και να έχουμε καλές ειδήσεις από εδώ και πέρα. Μακάρι να έρχομαι με καλά νέα. Και στο σημείο αυτό να ευχαριστώ και τον Κωνσταντίνο Μαραβελίδη που ήταν κοντά μου απόψε. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ, Κωνσταντίνε. Τώρα.